20 χρόνια μετά από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, πολλοί θεωρούν πλέον ότι η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών με πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν δεν ήταν ιδέουσα. Αυτό υποστηρίζει και ο Γκιλ Μπαρντόλαρ, ερευνητής σε θέματα άμυνας και ασφάλειας και ο ίδιος με θητεία στο Αφγανιστάν ως πεζοναύτης. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν ήταν η καλύτερη απάντηση στην επίθεση. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να δείτε αυτούς τους πολέμους τώρα 20 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου και να πείτε ότι ήταν κάθε άλλο παρά αποτυχίες. Ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν περίπου 6,5 τρισεκατομμύρια, πιθανώς πολύ περισσότερο όταν θα γίνει ο τελικός απολογισμός. 7.000 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι σκοτώθηκαν από αυτούς τους πολέμους. Η υποχώρηση από το Αφγανιστάν και η αποχώρηση νομίζω ότι ορίμασε. Ήταν προκαθορισμένη πριν από χρόνια. Ο τρόπος που έγινε ήταν προφανώς ταπεινωτικός για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι πιστεύετε για τα τελευταία 20 χρόνια πολέμου που οδήγησαν τους Ταλιμπάν να ανακτήσουν τον έλεγχο λίγο πριν τα τελευταία αμερικανικά στρατεύματα εγκαταλείψουν τη χώρα τον περασμένο μήνα? Νομίζω ότι είναι μια απόδειξη για τα 20 χρόνια ύβρεως και πραγματικά αυταπάτης για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε, αρχίσαμε με τουλάχιστον ένα αρκετά περιορισμένο σύνολο στόχων. Ο στόχος ήταν να ανατρέψουμε τους Ταλιμπάν, να τους δώσουμε ένα μάθημα και να διαλύσουμε την Αλ-Κάιντα. Και όλα αυτά συνέβησαν πραγματικά παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε τον Μπιν Λάντεν μέσα στους πρώτους 6-8 μήνες της εκστρατείας. Έτσι, όλα όσα ακολούθησαν ήταν καταστροφή, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πούμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν να χτίσουν μια σταθερή, συγκεντρωτική και σε κάποιο βαθμό δυτικοποιημένη χώρα στο Αφγανιστάν και αυτό ήταν μια πλήρης αποτυχία. Και αυτές οι φιλοδοξίες ήταν πάντα εξαιρετικά εξωπραγματικές. Πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους να επιστρέψουν στο Αφγανιστάν κάποια στιγμή? Όχι, θέλω να πω, έχω γράψει πράγματι για αυτό το θέμα. Μόνος λόγος για να επιστρέψουμε στο Αφγανιστάν είναι να χτυπήσουμε διακρατικούς τρομοκράτες που έχουν την πρόθεση και την ικανότητα να επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν συντομία, δεν υπάρχει λόγος για τα αμερικανικά στρατεύματα να βρίσκονται στο Αφγανιστάν. Μπορούμε να σφίξουμε τα χέρια μας και απλά να τρομοκρατηθούμε από πολλά πράγματα στο Αφγανιστάν που έχουν συμβεί μέχρι σήμερα και που πιθανότητα θα συμβούν στο μέλλον σε μια χώρα που κυβερνάται από τους Ταλιμπάν. Αλλά κανένα από αυτά τα ζητήματα, όσο άσχημα και αν είναι, δεν αποτελούν ζωτικό εθνικό συμφέρον για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε τι πρέπει να επικεντρωθεί τώρα η καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών? Νομίζω ότι πρέπει να προστατεύσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες από μέσα προς τα έξω και δεν υποστηρίζω σε καμία περίπτωση μια νέα πατριωτική πράξη ή νέες παρεμβάσεις των πολιτικών ελευθεριών των Αμερικανών. Αυτό ήταν ένα από τα χειρότερα πράγματα που προέκυψαν από την αντίδραση την 11η Σεπτεμβρίου. Η τρομακτική παρακολούθηση των Αμερικανών και οι νέες αστυνομικές δυνάμεις και η έλλειψη λογοδοσίας. Αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στην προστασία των Αμερικανών. Έχουμε άφθονα εργαλεία για να το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ διαφορετικός κόσμος από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια.